Κοιτάξτε, εμείς αυτό που προτείνουμε και λέμε πάντα είναι η πρόληψη. Πρόληψη για να δημιουργηθεί το πλαίσιο που θα μας επιτρέψει να ζήσουμε σε υγεία και να έχουμε μια απάντηση σε όλες αυτές τις επιθέσεις ενός εισαγωγικών από ιούς, βακτήρια και όλους τους εισβολείς που ιδιαίτερα σήμερα με την πανδημία καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι να ενισχύσουμε την άμυνα του οργανισμού, να έχουμε ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα, ούτως ώστε να μπορεί ο οργανισμός να αντεπεξέλθει σε περίοδο κακουχίας. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνουμε ακόμα περισσότερο το πόσο σημαντικό είναι να δούμε τη διατροφή μας σαν ένα είδος καυσίμου, το οποίο θα μας επιτρέψει να ταξιδέψουμε καλύτερα στους δρόμους της ζωής και όχι κάποια στιγμή όταν θα χρειαστεί να προσπαθήσουμε λίγο περισσότερο να δυσκολευόμαστε να ανέβουμε μια νηφόρα ή μια δυσκολία. Με αυτή τη λογική λέμε ότι φτιάχνουμε ένα μοντέλο διατροφής το οποίο σχετίζεται πάντα με το φυσικό κόσμο που ζούμε και με το περιβάλλον και δεν πρέπει να το ξεχνάμε εμείς που ζούμε εδώ στο παράδεισο που λέγεται Κρήτη ιδιαίτερα, ότι μας δίνονται όλες οι απαντήσεις και εμείς έχουμε γυρίσει την πλάτη. Πόσο μάλιστα μέσα από την ιστορικά τη διαδρομή που η παραδοσιακή διατροφή, η κριτική διατροφή θεωρείται παγκόσμιο πρότυπο και εμείς καλώς ή κακώς το έχουμε ξεχάσει και το θυμόμαστε μονάχα όταν δυσκολευόμαστε και το βλέπουμε τώρα στην φάση αυτή όπου όταν πια φτάνουμε να νοσηλευτούμε ή έχουμε το φόβο να μην περάσουμε αυτή την εμπειρία, τότε έρχεται λίγο πολύ να το δούμε αλλά προσωρινά και όχι σε βάθος που θα έπρεπε. Λέτε πρότυπο κριτικής διατροφής. Εντάξει, ως τίτλος είναι καλός. Ξέρουμε ακριβώς τι περιλαμβάνει αυτή η κριτική διατροφή. Τώρα κάποιοι άνθρωποι που με ακούνε ξέρω πάρα πολύ καλά ότι θα πούνε και βέβαια ξέρουμε. Αλλά είμαστε και πολλοί που ενδεχόμενα να μην θυμόμαστε τι σημαίνει κριτική διατροφή και τι είναι αυτό το οποίο προτάσεις. Εσείς από τη στιγμή που βλέπετε και πώς ορίζονται τα γεύματα μέσα σε ένα νοσοκομείο και τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να έχει ο καθένας από εμάς μέσα στο μυαλό του, μέσα στην κατσαρόλα του, όταν έχει τη δυνατότητα, αλλά αυτά τα απλά, τα πρακτικά μπορεί μέσα στην κατσαρόλα μας να είναι και τα οικονομικά. Θα σας παρακαλούσα να μας λέγατε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε έτσι την άμυνά μας. Γέλα μου, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι έχουμε καταρχήν την περίοδο που είμαστε υγιείς, οπότε τότε κοιτάμε όλα αυτά και όταν είμαστε ασθενείς βλέπουμε το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί η κατάσταση ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τη δυσκολία αυτή. Ένας άνθρωπος ο οποίος νοσηλεύεται ή ακόμα και κατοίκον που βρίσκεται θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι η διατροφή σε αυτή τη φάση είναι συγκεκριμένη όπως όλες οι ασθένειες. Όπως η κοινή γρήπη, ένα συνάχη ή οτιδήποτε το οποίο ανεξάρτητα βέβαια ότι αν φτάσουμε στο νοσοκομείο σημαίνει ότι τότε πια έχουμε μπει σε ένα επίπεδο υγείας σχεδόν λίγο πριν το κόκκινο. Δεν μιλάμε τώρα για να μπει κάποιος στην εντατική ή να χρειαστεί να διασωληνωθεί, αλλά λέμε στη φάση που χρειάζεται και μπορεί να μέσω της τροφής να βοηθήσει τον εαυτό του, τον οργανισμό του και εμείς εδώ που είμαστε λειτουργοί του χώρου, να βοηθήσουμε σε αυτό. Αν μιλάμε λοιπόν για διατροφή εντός του νοσοκομείου, δεν μιλάμε για φιλοσοφία πάνω στη διατροφή. Δεν λέμε ότι εδώ σε αυτή τη φάση θα χρειαστεί ας πούμε, να τραφεί όπως το παραδοσιακό μοντέλο που είναι κυρίως το φυτικό βασίλειο, δηλαδή ό,τι ο ήλιος παράγει, ό,τι φτιάχνει που είναι η βάση της τροφής και η βάση της πραγματικής του καύσιμου που λέγεται τροφή για να κινηθούμε σωστά. Εδώ τώρα θα χρειαστεί να πάρουμε περισσότερη ενίσχυση από τα λεγόμενα μακροθρεπτικά, δηλαδή υδατάνθρακες πρωτεΐνες και καλό λίπος εντός εισαγωγικών. Εμείς εδώ το λίπος το εννοούμε ελαιόλαδο κυρίως. Τροφές οι οποίες να είναι κάπως πολυτοποιημένες, να είναι ελαφριές, να μην χρειάζεται ο οργανισμός να καταβάλει προσπάθεια στην διαδικασία της πέψης. Αποφεύγουμε δηλαδή το πολύ φυτικό βασίλειο όταν είμαστε εντός νοσοκομείου, ακόμα και όταν είμαστε ασθενείς. Χρειαζόμαστε κυρίως
τροφές μαγειρεμένες, θέλουμε λίγο να είναι υδαρείς, θέλουμε υγρά φυσικά, γιατί αν υπάρχει και πυρετός ή δυσκολία στο αναπνευστικό, εννοείται ότι θέλουμε υγρά. Και προσέχουμε κυρίως να συμπεριφερθούμε πάντα έτσι και με γνώμονα την ψυχολογία μας και τις δυνατότητες της ψυχικές, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη δοκιμασία. Όταν μιλάμε όμως για το παραδοσιακό μοντέλο διατροφής, δηλαδή την κριτική διατροφή, αυτό στηρίζεται σε κάποιους κανόνες. Ο πρώτος είναι ότι τρεφόμαστε κυρίως με αυτό το οποίο παράγει η φύση, αυτό το οποίο παράγει που δημιουργείται στο φυτικό βασίλειο κυρίως, αλλά ακόμα και το ζωικό που τρώμε, να έχει τραφεί σωστά και να είναι πάντα με μέτρο και με κάποιο όριο στην ποσότητα. Κάτι το οποίο εμείς τα τελευταία χρόνια το έχουμε αντιστρέψει, τρώμε πάρα πολύ ζωικό βασίλειο, πολύ κρέας, πολλά γαλακτοκομικά. Κάτι το οποίο έχει αποδειχτεί ότι τελικά είναι εις βάρος της υγείας, και όταν μιλάμε για το παραδοσιακό μοντέλο και το μοντέλο αυτό το ιδανικό, το που λέμε σαν παγκόσμιο πρότυπο, βρέθηκε μετά από έρευνα πριν 60 χρόνια περίπου ότι αυτό το μοντέλο έδινε απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα υγείας που υπάρχουν στον πλανήτη, δηλαδή στον καρκίνο, στις καρδιοπάθειες, την υπέρταση. Και στην πορεία βέβαια εξελίχθηκε και ο διαβήτης, που είναι πάρα πολύ συχνό στα χρόνια που ήρθαν μετά από εκείνη την έρευνα. Εμείς μιλάμε λοιπόν πώς θα βοηθήσουμε τον οργανισμό να έχει ένα ανοσοποιητικό ισχυρό, ούτως ώστε όταν εμφανιστεί κάποια ασθένεια ή κάποια ανισορροπία, γιατί στην ουσία η ασθένεια είναι μια ανισορροπία που ψάχνει ο οργανισμός να έρθει στα ίσια του, που λέμε να ισορροπήσει ξανά. Mm-hmm. Ναι. Οπότε φωτίζει και πού πρέπει να ψάξουμε και ακόμα και τα αίτια. Όμως εμείς θα πρέπει ήδη να έχουμε καταλάβει τον λόγο, επαναλαμβάνω για μια φορά, ότι η τροφή είναι καύσιμο. Άρα ανάλογα το τι καύσιμο θα βάλω στον οργανισμό μου, έτσι θα γεννηθεί και το οικόχημά μου. Και ανάλογα τι επιθυμώ να είμαι. Θέλω να είμαι, ας το πούμε, ένα βαρύ φορτηγό το οποίο κινείται σε κάποιους δρόμους συγκεκριμένους και δεν μπορεί να βγάλει μια νυχώρα, ή θέλω να είμαι ένα όχημα το οποίο θα τρέξει ένα αγωνιστικό ή ακόμα και ένα αεροπλάνο. Όλα με μέτρο και όριο, αλλά φαντάζομαι ότι εξαιτίας και όλων αυτών που έχουμε περάσει όλους αυτούς τους μήνες, Στέλιο Λιναρδάκη, δηλαδή αυτή την έλλειψη της σωματικής άσκησης, είτε γιατί υπήρχαν περιορισμοί, είτε γιατί σταματήσαμε να γυμναζόμαστε, είτε γιατί σταματήσαμε να περπατάμε, ή τέλος πάντων όποια άσκηση έκανε ο καθένας από εμάς, ότι αυτό το όριο και αυτό το μέτρο αλλιώς υπολογίζεται, αυτό να υποθέσω. Εμείς την άσκηση την θέλουμε, γιατί είμαστε αυτό που λέμε εμείς οι διαιτολόγοι τελικά το ισοζύγιο, δηλαδή αυτό που προσλαμβάνουμε με αυτό που καταναλώνουμε, για να έχουμε ένα υγιές σώμα, ένα υγιές βάρος. Εάν αυτό διαταραχθεί και φτάσουμε σε αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια, τα επίπεδα παχυσαρκίας, τα οποία είναι δραματικά και είναι, ας το πούμε, και λίγο ντροπιαστικά, να το πω έτσι, για την ιστορία τη δικιά μας, να ζούμε, ας το πούμε, ειδικά στην Κρήτη, ιδιαίτερα στην παιδική παγισαργία, αυτά τα νούμερα και αυτές τις τιμές, και στην εξέλιξη η πραγματικότητα αυτή να δημιουργεί την αίσθηση ότι εντάξει, είναι κάποτε ήταν αρκωδιά τα μεταπολεμικά χρόνια, τώρα είναι εις βάρος της υγείας και φυσικά μια ζωή με βάσανα, γιατί ζούμε πράγματα τα οποία είναι. Στην ουσία φτάνουμε πολύ γρήγορα σε ανισορροπίες και αυτό το πληρώνουμε ιδιαίτερα όταν φτάσουμε τώρα σε αυτή την περίοδο που ζούμε και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι, οι παχύσαρχοι, είναι στην ουσία αυτό που λέμε εμείς συνοσιρότητα. Δηλαδή όταν ο οργανισμός καταβάλλεται για να αντιμετωπίσει ένα παράγοντα που λέγεται κορονοϊό και ταυτόχρονα έχει ένα αμυντικό μηχανισμό που έχει... Τον έχει καταβάλει η παχυσαρκία, καταλαβαίνετε ότι αμέσως είναι ευάλωτος και δεν φταίει, ας πούμε, τίποτα άλλο παρά μόνο ότι δεν είχε την πρόληψη που είπαμε πριν. Μάλιστα. Και έφτασε εδώ. Άρα το λοιπόν... Συγγνώμη να το ολοκληρώσω. Στο μοντέλο της που λέμε για άσκηση, εμείς θέλουμε για να έχουμε κάποια συμπεριφορά υγείας, να έχουμε σίγουρα τακτική άσκηση, να έχουμε ένα ιδιώδες σωματικό βάρος,
να αποφεύγουμε καταχρήσεις, ιδιαίτερα το αλκοόλ, τσιγάρο και όλα αυτά τα οποία είναι, ας το πούμε, το lifestyle της εξέλιξης της κοινωνικά. Να έχουμε ένα καλό ύπνο, επάργεια ύπνου, που επίσης είναι κάτι που βασανίζει πολύ κόσμο. Έτσι, και να τηρούμε τουλάχιστον τους κανόνες υγιεινής, σύμφωνα με τα μέτρα που έχει ο ΙΟΔΗ συστήσει. Κυρίως αυτά. Μάλιστα. Και βέβαια φαγητό στο μέτρο του δυνατού, όχι περιορισμένο, αλλά σε εκείνες τις ποσότητες που είναι απαραίτητες για τον οργανισμό, χωρίς υπερβολές, με όλα αυτά τα πλούσια τα οποία μπορεί να μας δώσει και συνεχίζει να μας δίνει, παρά τις αντικσότητες, η κριτική υγιή, γιατί έχουμε τη δυνατότητα ακόμα να απολαμβάνουμε πράγματα, έτσι. Πολύ σωστά, και εμείς λέμε πάντα μέτρον άριστο και μηδέν άγαν, όχι υπερβολές. Από τα αρχαία χρόνια είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε ξεχάσει, και επίσης πρέπει να θυμόμαστε ότι εμείς ζούμε όταν ο οργανισμός στρεσάρεται και έχουμε ένα μεγάλο στρες, είτε λέγεται βάρος στο σώμα, είτε βάρος στην ψυχή, είτε βάρος στο πνεύμα μας που δοκιμάζεται τώρα με τον κορονοϊό, ότι υφίσταται ο οργανισμός αυτό το λεγόμενο οξυδοτικό στρες, παράγει ουσίες οι οποίες είναι επιβλαβείς, όπως οι ελεύθερες ρίζες, και έτσι καταβάλλεται το νοσοποιητικό. Και εμείς για το ενισχύσουμε, προτείνουμε μια διατροφή η οποία να έχει κυρίως αντιοξυδοτική και αντιφλεγμονώδη δράση. Μέσα σε αυτά είναι η παραδοσιακή διατροφή, η οποία πραγματικά δίνει τις απαντήσεις, γιατί δεν είναι μόνο το φυτικό βασίλειο που είναι πλούσιο σε αυτά, είναι και τα βότανα, είναι τα καρικεύματα, είναι οι ουσίες που πραγματικά είναι φάρμακα για την υγεία μας, και δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε στα συμπληρώματα διατροφής και όλα αυτά τα οποία στην ουσία έτσι μας έχουν πάει σε ένα αμερικάνικο τύπου τρόπου ζωής, όπου θεωρούμε ότι παίρνοντας, ας πούμε, μια βιταμίνη C, αναβράζουν με όποιο τρόπο, εμείς με αυτόν τον τρόπο θα πάρουμε αυτό που χρειάζεται, ξεχνώντας ότι αν δεν τραφούμε σωστά, δεν πάρουμε τα φρούτα, δεν πάρουμε τα λαχανικά, δεν πάρουμε τροφές οι οποίες να είναι πλούσιες σε αυτό. Αυτή είναι η βάση της διατροφής μας. Είμαστε τόσο πλούσιοι και φαίνεται το ξεχνάμε, το αγνοούμε, και στο τέλος γινόμαστε δυστυχισμένοι. Ενώ είμαστε τόσο πλούσιοι όλοι εμείς που μένουμε σε αυτό εδώ τον τόπο. Σε ευχαριστώ Μάλλον πολύ. Μάλλον είναι το τίμημα της επάρκειας, γιατί καμία φορά όταν τα έχεις πλούσιο πάροχα, στο τέλος ούτε καν τα χρησιμοποιείς. Και τα αφήνει να τα χαίρονται κάποιοι άλλοι. Και μετά μιζεριάζεις. Όλα αυτά που είναι χρυσάφι για μας. Μια ολόκληρη εκπομπή κάνουμε, ας το πούμε, με το πώς πια έχει φτάσει και πώς το χρησιμοποιούμε. Έτσι ακριβώς. Τα ριζοειδή, τι να πρωτοθυμηθούμε. Έχουμε τα πάντα όλα. Είμαστε πάρα πολύ πλούσιοι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο, για τις κουβέντες. Για την κουβέντα αυτή, γιατί μου ήταν χρήσιμη να την ακούσω και εγώ. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας, ό,τι χρειαστείτε, όποτε θέλετε, είμαι πάντα παρόν. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.